Όσα παιδιά, εννοείται, καταλαβαίνω τη διαφορά της σειράς, δηλαδή και, όσον αφορά και το πώς συμπεριφέρεται σωστά ή λάθος ο γονιός. Το πρώτο, εν πάση περιπτώσει, είναι το πρώτο, δεν έχεις εμπειρία. Ναι, αυτό. Και κάνεις πολλά λάθη, κάνεις που λάθη. Σκέφτεσαι. Αλλά επίσης θυμάμαι ότι δεν έκανα πολλά πράγματα κρυφά. Έκανα αυτά που κάνουν όλοι. Και τότε μου φαινόταν βέβαια πολύ, πολύ σημαντικά. Τώρα που βλέπω τα κάνει η κόρη μου, γελάω, ξέρεις, κρυφά από εκείνη. Ότι πόσο σημαντικά είναι. Η μηχανή όμως. Γιατί εγώ αυτό πάντα με εντυπωσίαζε. Ναι. Και φαντάζομαι που εγώ ξαναλέω, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, δεν έχω ανέβει σε μηχανή. Μόνο για φωτογραφία έχω ανέβει. Αλήθεια. Ποτέ. Γιατί, σοβαρά. Βέβαια. Μου είχε βάλει στο μυαλό η μάνα μου ότι άμα ανέβει στη μηχανή και άμα πέσει και άμα ποτέ και άμα αυτό και άμα γδαρθεί και άμα σκοτωθεί και άμα αυτό. Και είχα, είχα μια φοβία με τις μηχανές. Δεν ανέβαινα ποτέ. Καταρχήν αυτό εδώ, εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό το κόλπο με τη φοβία. Δηλαδή να φοβήσει για κάποια πράγματα πολύ επικίνδυνα το παιδί, γιατί και εγώ για άλλα πράγματα που είχα ακούσει ότι τι μπορώ να πάθω, με έχει προστατεύσει αυτό το συνέστημα του φόβου. Με τη μηχανή, τι να σου πω, ο μπαμπάς μου δεν οδήγησε αυτοκίνητο ποτέ. Ήταν πάντα με το μηχανάκι του και πάντα με πήγαινε βόλτες. Εγώ, επειδή ήμουν αγοροκόριτσο, είχα ένα ποδήλατο και ανέβαινα τις ανηφόρες και έλεγα πότε θα έρθει, θα γίνω 18, ώστε με ένα έτσι να ανεβαίνω την ανηφόρα τη δύσκολη. Και πάντα ζητούσα από 12 χρονών τις μηχανές της παρέας. Εκεί πέρα, ξέρεις, ήταν ένα σκατό, ήμουν και πολύ κοντή τότε και έλεγα, σε παρακαλώ να κάνω μια βόλτα με το μηχανάκι σου. Τώρα πες μου, εγώ σου λέω αυτό. Ναι. Έρχεται αύριο το παιδί σου, το αγόρι, το κορίτσι σου, δεν με νοιάζει. Μα καλά. Θα τρελαθώ, λέει. Και σου πάρει τη μηχανή για να πάει 2 τετράγωνα μόνος του, να δει η μόνη της. Έλα, μωρέ, το έχω, αφού να, εγώ δεν το ξέρω, να, και η μάνα μου οδηγούσε. Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, εντάξει, κοίταξε. Γι' αυτό σου λέω τα δικά σου, το θυμάσαι. Δεν εννοώ, ρε παιδί μου, αν θυμάσαι μια ένταση. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ναι. Και σαν να μπορώ να ήταν αυτό το βάσανο τη μάνα σου. Σαν παράδειγμα στο λέω. Ναι, το παιδί μου, γιατί να καβαλάει μηχανή. Λέω εγώ, πού να ξέρω. Εντάξει, υπάρχει λόγο που καβάλισα, ο πατέρα μου. Άμα υπάρχει λόγο, εντάξει, περνάνε οι φοβίες. Όχι, δεν περνάνε, αλλά θέλω να πω τώρα. Τι να κάνουμε. Αχ, Ναταλία μου. Πάντως, πραγματικά κάθε φορά που έρχομαι συγκινούμε, γιατί νιώθω ότι έχουμε ξεκινήσει και έχουμε μια πορεία μαζί. Ναι. Είμαστε της ίδιας γενιάς. Ναι. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ συγκεκριμένα στον Α, γιατί νιώθω ότι είμαι λίγο παιδί του Α με την έννοια ότι έχω κάνει πολλές. Έχει κάνει ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και αυτό το σύριαλ που είμαι τώρα θεωρώ θα μπει στη λίστα την εσωτερική μου σαν